Και περιφερειακά λίγο, όχι το τι γίνεται. Εδώ είναι που θα δοκιμαστεί η Τουρκία αν επιθυμεί τον διάλογο ή όχι. Διότι και τα όσα διαδραματίστησαν κατά τη διάρκεια της εδώ παρουσίας της κυρίας Λουτ έδειχναν μία προδιάθεση να μην βοηθήσουν έτσι ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος. Συνεπώς αυτό που είναι κάτι που το έχουμε καταστήσει σαφές είναι ότι για να μπορέσει να επαναρχίσει ένας διάλογος θα πρέπει να τερματιστούν οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο, αλλά και οι απειλές που στρέφονται ή αναφέρονται σε επικισμό της αμοχώς του. Δηλαδή δεν μπορεί είτε δια των απειλών ή στην θάλασσα, είτε δια των ενεργειών ή στη ξηρά να δημιουργηθεί εκείνον το απαιτούμενο κλίμα προκειμένου να οδηγηθούμε σε ένα δημιουργικό διάλογο. Και κάτω από απειλή δεν νομίζω να διαπραγματεύεται κανένας. Τις γεωτρήσεις ή οποιασδήποτε άλλες παράνομες έκνομες δραστηριότητες εντός της... Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που ανησυχεί την ελληνοκυπριακή κοινότητα και κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η συμφωνία δεν θα υπογραφεί από τους ηγέτες αλλά θα πάει σε δημοψήφισμα. Ποια είναι η ανησυχία? Έλεγχος με την αιμονή να είναι εγγυητές, να έχουν μόνιμη παρουσία στρατευμάτων, με τον αριθμό των επίκων, με την οικονομική εξάρτηση, με όλα όσα καταγράφονται με τις άτσαλες επεμβάσεις στα εσωτερικά της τουρκοκυπριακής κοινότητας μέχρι σημείου που αγανακτούν ήδη οι Τουρκοκύπριοι, αλλά και την επιβολή των αποφάσεων της Άγκυρας, καταλαβαίνετε ότι στην ουσία εκείνος που θα αποφασίζει για τη θετική ψήφο δεν θα είναι οι Τουρκοκύπριοι, αλλά θα είναι η Τουρκία. Είναι ένας άλλος τρόπος ελέγχου ολόκληρου του νέου καθεστώτος ή ολόκληρης του κράτους, το οποίο θα μετατραπεί εν τη ουσία σε ένα προτεκτοράτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να διαγραφεί από τα συστατικά μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης. Η βελτίωση των σχέσεων μας ή όχι η βελτίωση, αλλά αν θέλετε η ισχυροποίηση των σχέσεων μας με τις γειτονικές χώρες, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, είχαμε παραδοσιακές σχέσεις, αλλά και Λίβανο. Ιδιαίτερα όμως οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν και σε συσχετισμό με μια παρατηρούμενη, αν θέλετε, αστάθεια σχέσεων Αμερικής-Τουρκίας, επαναπροσανατολίζει τη στάση της Αμερικής όσον αφορά τους συμμάχους στη Μέση Ανατολή. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μιας χώρας που επιδιώκει τη σταθερότητα, την ειρήνη στην περιοχή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να ταυτιστεί το ενεργειακό πρόγραμμα μιας κυριάρχου χώρας με τις παράνομες ενέργειες μιας άλλης χώρας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί ενδεχόμενα αυτή είναι η επιδίωξη. Δηλαδή, αναστέλλετε εσείς το πρόγραμμα το ενεργειακό, αναστέλλουμε εμείς και τις παρεμβάσεις μας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό θεωρώ ότι θα εξίσωνε την νομιμότητα με την παρανομία, θα εκαταργούσε ή θα, αν θέλετε, θα έγκριζο, θα έθετε ένα αμφιβόλο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Okay. Έχω άλλη. Ήταν όλα χοντρά.